έρευνας. Εάν τώρα μπορεί να πάει στο Αιγαίο να ερευνήσει, ή θα ξεκινήσει από το Ιόνιο, ή θα ξεκινήσει νοτίως της Κρήτης, αυτό εξαρτάται από την οριοθέτηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδος και βεβαίως της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Για να πω το εξής πράγμα. Λοιπόν, το νομοσχέδιο κινείται προς την θετική κατεύθυνση. Θετική κατεύθυνση. Και το ίδιο ομολογείται μέσα και στην εισήγηση ότι αυτή τη στιγμή προσπαθώ να φτιάξω μια ανώνυμη εταιρεία. Ναι. Παρά το γεγονός ότι δεν είμαι σίγουρος και μήπως έπρεπε να φτιάξω για να την ενισχύσω περισσότερο μια αρχή η οποία πάβει να έχει την κομματική επίδραση. Μετά την υπογραφή αυτής της δανειακής σύμβασης, η Ελλάδα παραμένει ανεξάρτητο κράτος. Νομίζω ότι όπως θα δούμε και παρακάτω, η Ελλάδα πλέον δεν είναι ανεξάρτητη με βάση αυτή τη σύμβαση. Και όχι μόνο δεν είναι ανεξάρτητη στην εξωτερική πολιτική, διότι τη δεσμεύεται η εθνική κυριαρχία, αλλά και στην οικονομική πολιτική λόγω της δέσμευσης της εθνικής περιουσίας. Ο Γιώργος Κασιμάτης είναι εκ των κορυφαίων καθηγητών συνταγματικού δικαίου της χώρας. Διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων, επίτιμος πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματικού Δικαίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου και βέβαια υπήρξε διευθυντής του νομικού γραφείου του Πρωθυπουργού και νομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού από το 1981 ως το 1988. Ο άνθρωπος έχει διαβάσει και έχει διαβάσει δανειακές συμβάσεις, σαν και τη δική μας όμως. Καμία. Άρθρο 14, παράγραφος 5. Με την παρούσα ο δανειολήπτης αμετάκλητα και ανεφόρον παρετείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία. Αμετάκλητα και ανεφόρον, κύριε Κασιμάτη. Αυτό είναι. Αυτό το έχετε ξανασυναντήσει ποτέ? Ούτε ο όρος ολόκληρο δεν υπάρχει, δεν έχει σενά. Τι σημαίνει αμετάκλητα και ανεφόρον, δεν σημαίνει εχμάλωτος? Μπορεί να, ξέρω εγώ, να δημιουργήσουν προβλήματα και σαν πρέσβοι ακόμη που εκπροσωπεί το κράτος διεθνώς. Ναι, αλλά σας λέω εγώ, είσαι μια πρεσβεία. Α, ναι, που θεωρείται ελληνικό έδαφος. Ναι, αλλά μπορούν παραδείγματος χάρη θεωρητικά, δηλαδή καλύπτει και μια επέμβαση κατάσχεσης ή οτιδήποτε άλλης επέμβασης, οποιαδήποτε άλλη σε μια παραμεθόρια περιοχή, στον Εύρο παραδείγματος χάρη. Να το δώσουν σε μια εταιρεία αξιοποίηση του Εύρου με δικαιώματα τα οποία να μην μπορούμε εμείς να παρέμβουμε εάν παραβιάζεται η άμυνά μας. Δεν μπορεί, θα υπάρχει μια εξαίρεση για τις ακριτικές περιοχές? Όχι, τίποτα, δεν υπάρχει καμία. Βέβαια, στο τέλος της συγκεκριμένης παραγράφου διαβάζουμε «στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος». Ρωτήσαμε γι' αυτό τον κύριο Κασιμάτη. Λέει «στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος». Όταν το είδα και εγώ, λέω εδώ κάτι μπορεί να γλιτώσουμε. Και το έψαξα το θέμα. Και βιβλιογραφικά και με διεθνολόγους διακεκριμένους της Ελλάδος, δεν θέλω να πω το όνομά τους, και τους λέω τι σημαίνει αυτός ο όρος, όπως λέγεται και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Λέει αυτός ο όρος στο διεθνές δίκαιο, στο δημόσιο διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει. Υπάρχει στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, που εννοεί το αναγκαστικό δίκαιο. Δηλαδή αυτό ισχύει γενικώς στις συμβάσεις, ότι εάν ένας όρος απαγορεύεται από το λεγόμενο αναγκαστικό δίκαιο του διεθνού δικαίου, jus cogens, αυτός ο όρος είναι ολόκληρος ανύπαρκτος, ανυπόστατος. Παραδείγματος χάρη, αυτοί οι όροι είναι όταν παραβιάζουν την εθνική κυριαρχία, όταν παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Οπότε έθεσα εγώ το ερώτημα, εάν πράγματι αυτός ο όρος έχει την έννοια του jus cogens, να το πει η κυβέρνηση, να ησυχάσει ο λαός ότι ο όρος αυτός είναι εντελώς ανυπόστατος και ότι ας πούμε τους γέλασε τους Ευρωπαίους και μπήκε έτσι το πράγμα που να μην ισχύει. Δεν έδωσε κανείς μέχρι σήμερα την απάντηση αυτήν, αλλά το ότι είναι άνευ σημασίας αυτός ο όρος προκύπτει και από έναν άλλον όρο του συντάγματος, της συμβάσεως. Από το παράρτημα της γνωμοδότησης των δύο νομικών συμβούλων. Είναι το παράρτημα 4, σημείο 11. Ούτε ο δανειολήπτης,
ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας ή διαφορετικά λόγω της δικαιοδοσίας κατάσχεσης ή αναγκαστικής εκτέλεσης. Εδώ δεν βάζει αυτή την ρήτρα, παραδείγματος εκτός χάρη. Εάν. Εκτός εάν. Δεν την βάζει αυτή τη ρήτρα. Δεν υπέγραψαν τέτοια ρήτρα οι γνωμοδοτούντες νομικοί σύμβουλοι ότι είναι όλα εντάξει. Και πρέπει να πω εδώ ότι δυστυχώς βρέθηκαν Ελλήνες γνωμοδοτούντες και υπέγραψαν αυτό το πράγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι για τους νομικούς συμβούλους του κράτους. Ναι, ναι. Είναι συνάδελφοί σας αυτοί που είπαν ότι είναι νόμιμο. Είναι νόμιμο. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω ακριβώς, ότι και αυτό αποδεικνύει ότι η βούληση των δύο συμβαλωμένων της Ελλάδας και των 16 χωρών είναι ότι είναι δεσμευμένη η εθνική μας κυριαρχία χωρίς αυτή τη ρήτρα. Και πριν, ένας δανειστής μας δεν μπορούσε να έρθει εδώ να κάνει κατάσχεση στην εθνική μας περιουσία, δηλαδή τι και αν το δηλώσουμε, τι και αν δεν το δηλώσουμε στη σύμβαση. Ναι, αλλά όχι ολοκληρωτικά σε όλη την περιουσία. Ας πούμε. Δηλαδή, συνήθως οι συμβάσεις ορίζουν ορισμένα αγαθά, ή και αν δεν ορίζουν, σύμφωνα με τον νόμο, ισχύουν τα αγαθά για τα οποία δεν υπάρχουν ασυλίες. Παραδείγματος χάρη, και ένας ιδιώτης, αν σας χρωστάει, είστε δημόσιος υπάλληλος, παραδείγματος χάρη, ναι, και δεν σας πληρώνει, ναι, μπορείτε να πάτε στο δικαστήριο να βγάλετε μια απόφαση εναντίον του κράτους. Με αυτό μπορείτε να κατάσχετε δημόσια περιουσία. Ναι. Και μπορείτε να πάτε να κατάσχετε ή τα χρήματα στην Τράπεζα της Ελλάδος που έχει το δημόσιο, ναι, ή ένα ακίνητο του δημοσίου. Ναι. Δεν μπορείτε όμως να πάτε να κατάσχετε ένα πολεμικό αεροπλάνο. Α, δεν μπορούσε. Όχι. Γιατί ούτε είναι το Προεδρικό Μέγαρο. Μα. Ούτε το κτίριο της Βουλής. Γιατί υπήρχε ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας. Λόγω εθνικής κυριαρχίας, ναι, και λόγω προστασίας του κράτους. Άρα από αυτό παραιτηθήκαμε. Από αυτό παραιτηθήκαμε. Άρα μπορούν τώρα να μας κάνουν κατάσχεση, ναι, ας πούμε, στο στρατό. Μπορούν να κάνουν παντού. Ούτε μπορούσατε να πάτε στην παραμεθόριο περιοχή. Ενώ τώρα μπορούν να πάνε. Ούτε μπορούσατε, ας πούμε, εσείς δεν μπορούσατε να πάτε, αν σας χρωστούσε το δημόσιο, να πάτε να κατάσχετε ένα κομμάτι στον Εύρο, παραδείγματος χάρη. Ναι. Ή ένα κομμάτι στα σύνορα από τα Σκόπια από εδώ μπροστά. Ενώ τώρα υπογράψαμε ότι μπορούν. Τώρα ότι μπορούν. Ναι. Τον Παρθενώνα, που είναι ανεπολόγιστη σε πολιτική σχέση. Ούτε μπορείτε να κατάσχετε μελλοντικό περιουσιακό στοιχείο, παραδείγματος χάρη, αν βρουν αέριο στο. Ναι. Ενώ εδώ όλα μπαίνουν σε αυτή. Τώρα μπορούν. Τώρα μπορούν. Την ανοίξαμε την πόρτα διάπλατα. Πιο διάπλατα δεν υπάρχει. Δεν έχει τίποτα αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δικό της. Θέλω να πω το εξής. Την ώρα που εμείς, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάνουμε περίπου 1,5 χρόνο να φέρουμε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή για να δημιουργηθεί ένας φορέας. 1,5 χρόνο πριν είχαμε ξεκινήσει αυτή την ιστορία. Είχε βγει εδώ πέρα ο κ. Μανιάτης. Και δεν φταίει ο Μανιάτης. Ο Βαγιάς κάνει καλή δουλειά. Αλλά φταίνουν οι διάφοροι άλλοι νατσούρες και ιστορίες. Θα τα πούμε τώρα. Θυμίσω, και με τον εδώ πέρα για το Χρυσάφι. Είπε ο πρώην Γενικός Γραμματέας επί Νέας Δημοκρατίας. Το βαθύ κράτος δεν μ' άφησε να το προχωρήσω. Λοιπόν, τη στιγμή που γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, τη στιγμή που εμείς, για λόγους πολιτικούς και όλους αυτούς τους που λέγαμε λίγο πριν, δεν μπορούμε ούτε καν να ψηφίσουμε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή γρήγορα, που να δημιουργηθεί ο φορέας για να δώσει άδειες. Οι άλλοι έχουν προχωρήσει και έχουν ήδη μας έχουν ξεπεράσει. Υπάρχει λοιπόν μια είδηση που λέει «Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για να σωθούν οι ελληνικές τράπεζες». Το είπα και το ξαναείπα και το ξαναλέω και τώρα. Ναι, έπρεπε να πάρουμε την πέμπτη δόση. Τέρμα. Από εδώ και πέρα, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόσουμε και το άλλο είναι ότι για να την πάρουμε την ακίνητη έκτη δόση πρέπει να κάνουμε άλλα πράγματα που δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα κάνουμε. Π.χ. να πουλήσουμε. Η Ευρώπη θέλει να πάρει τα λεφτά της πίσω και αυξημένα μάλιστα, σαν τον χειρότερο το κογλίφο. Δεν χάσαμε που ο ΟΤΕΑ πουλήθηκε με 300 εκατομμύρια ευρώ. Καλό είναι. Έτσι, παιδιά, όλα αυτά εννοούνται. Και όλα αυτά είναι αιτούμενα. Δεν μπορείς να πηγαίνεις προς πίσω συνέχεια, γιατί φοβάσαι τις κοινωνικές αντιδράσεις. Δεν είμαι κανένας παπαγαλάκι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά.